Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου τελικά θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου η γιορτή Τσίπουρου. Μετά την πρώτη αναμβολή, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, η πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγκαίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη, ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία. Όπως και να έχει, την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η γιορτή Τσίπουρου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει, με βροχή, με ψυχάλα ή με ήλιο. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ ενημερώνομαι από την πολιτική προστασία, γιατί μετεωρολόγος δεν είμαι και πρέπει να έχω μία επίσημη ενημέρωση. Μου είπαν ότι την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε βροχές, αλλά από την Κυριακή θα ανοίξει ο καιρός, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη γιορτή. Συγκεκριμένα μου είπανε κάντη και έτσι λοιπόν και εγώ την κάνω. Τι να πω, την προσευχούλα μας όλοι το Σάββατο το βράδυ να γίνει και η γιορτή Τσίπουρου και να συνεχίσουμε μετά Χριστούγεννα. Το είπα και θα το ξαναπώ, με τον καιρό κανείς δεν μπορεί να τα βάλει, με τον Θεό κανείς δεν μπορεί να τα βάλει. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και 2 εβδομάδες, πανέτοιμοι θα έλεγα. Οι επαγγελματίες της Φερά μου είναι έτοιμοι, θα είναι ανοιχτοί ή λόγω του ότι πέρασε λίγο το χρονικό διάστημα κάποιοι κλείσαν για χειμώνα και δεν θα ανοίξουν ξανά? Έχει ανοιχτά μαγαζιά. Έχει ανοιχτά μαγαζιά, αλλά και κάποιοι κλείσανε. Δυστυχώς, κάνανε πολλή υπομονή για να έρθει η μέρα της γιορτής αυτής του Τσίπουρου. Βλέποντας όμως τον καιρό ότι συνεχίζεται και παρατείνεται έτσι με τις βροχοπτώσεις, κάποιοι κλείσανε. Ναι, έχω μάθει για 1-2 καταστήματα που κλείσανε. Οι υπόλοιποι όμως όλοι περιμένουν με αγωνία να γίνει, να πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας, να έχει κόσμο, να δουλέψουν τα καταστήματα και να επιτευχθεί ο στόχος τελικά. Οι αντιδράσεις καταλάγιασαν? Οι αντιδράσεις καταλάγιασαν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους αμφικούχους να συμμετέχουν. Τώρα είπαμε, έχει ακόμη 3-4 μέρες, δεν ξέρω το τι θα γίνει πάλι. Αλλά κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και στο σύλλογο που έχουν δημιουργήσει οι αμφικούχοι, είδα κάποιες κοινοποιήσεις τους που ευχαριστούν κάποιο βουλευτή συγκεκριμένα για κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει τελικά στην νομοθεσία. Άρχισαν να ευνοούνται, άρχισαν κάποια αιτήματα που είχαν να πραγματοποιούνται και θεωρώ ότι είναι λίγο πιο έτσι ευέλικτοι στο να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Από τις 11 θα ξεκινήσουμε ώστε να αρχίσουν τα χορευτικά συγκροτήματα να χορεύουν. Εννοείται ότι Τσίπουρο θα υπάρχει ούτως ή άλλως που θα κερνάμε τον κόσμο. Θα υπάρχουν διάφορα εδέσματα, την κλασική έτσι, την καθιερωμένη πλέον σαρδέλα εκεί, το τουρσί και όλα τα υπόλοιπα που σερβίρουμε. Και θα υπάρχει παραδοσιακή μουσική και χορευτικά, όπως είπα, συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής μας. Και επίσης θα συμμετέχουν και κάποιοι εκθέτες εκεί από την περιοχή, παραγωγή και φυσικά και πολιτιστικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής, αθλητικοί σύλλογοι που θα πλαισιώσουν την όλη διοργάνωση με σκοπό φυσικά να έχουν και αυτοί κάποιο έτσι εισόδημα για τα ταμεία τους.